και βρισκόμαστε όλοι μας μπροστά στις εκλογές. Οι εκλογές πάντοτε, ξέρετε, λέμε, έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Εγώ από τότε που νιώθω τον εαυτό μου, ενσυνείδητα έτσι πολιτικοποιημένος, άκουσα πολλές φορές ή αυτός ή το χάος, ή αυτός ή τα τάγκς, ή αυτός ή έρχεται η καταστροφή, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να βγουν αυτοί και άρα πρέπει εμείς να κάνουμε αυτό. Πάντοτε, ξέρετε, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στις εκλογές. Πάντοτε. Λίγες φορές ήταν στην πατρίδα μας οι εκλογές με χαρακτηριστικά ευγνωμούμενης πολιτείας, όπως λέμε, δηλαδή μιας πολιτείας συνηθίζεται να λέγεται δυστυχέστατα με ευρωπαϊκούς όρους, ενώ εμείς είμαστε η Ευρώπη και δώσαμε αυτό που έπρεπε να δώσουμε σε αυτούς, δυστυχώς αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους εντελώς λανθασμένα. Λίγες φορές ακόμα. Δυστυχώς και στις εκλογές του 19, αλλά δυστυχώς και επιμένει και σήμερα αυτή η πρόκληση, βρισκόμαστε μπροστά στις εκλογές όχι με μια συνηθισμένη εκδοχή κομμάτων τα οποία έχουν ένα κοινό τόπο σε μεγάλο ποσοστό, σε μεγάλο βαθμό και διαφέρουν όπως οφείλουν και να διαφέρουν για να υπηρετηθεί το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πολίτευμα και έρχονται να διεκδικήσουν αυτές τις μικρές διαφοροποιήσεις την επιλογή και την ψήφο των πολιτών. Θα ήταν ευχής έργο να είναι όπως ήταν παλιά, ξέρετε, η Ένωση Κέντρου και η ΕΡΕ. Ασχέτως των διαφορών που τότε ήταν και πολλές από την μετακύληση του πόνου και της πίκρας της μετακατοχικής ανομαλίας και όλων των γεγονότων εκείνων. Αλλά σίγουρα όμως τα δύο κόμματα εκείνα δεν διέφεραν στο ιδεολογικό τους περιεχόμενο στο πλήμα. Σηκωνόταν ο ένας το πρωί την Κυριακή και έλεγε το γείτονά του που ήταν στο άλλο κόμμα, το μεγάλο, να πάνε μαζί στην Εκκλησιά, να ακούσουν πιθανόν, άμα ήταν και μια εθνική γιορτή, τον εθνικό ύμνο, δάκρυζαν το ίδιο. Είχαν μια δηλαδή συμπεριφορά σε μεγάλο ποσοστό της ζωής, του τρόπου ζωής τους, κοινό. Σπάνιες φορές, λίγες φορές, ήρθαν γεγονότα όπως εκείνη η εποχή του 1981 και δεν το λέω για να κακίσω όσους την ακολούθησαν τότε, όπου ζήσαμε 3 και 4 χρόνια αναμόχλευση ξανά των παθών, διαίρεση σκληρή και είδαμε και πάθαμε να περάσουν κάποια χρόνια και να φτάσουμε μετά το 1994-95 να μιλάμε ότι τελικά τα δύο μεγάλα κόμματα, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, έχουν μικρές διαφορές. Δηλαδή ξαναβρήκαν τον κοινό τόπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι το 2010 ήταν μια ιστορική στιγμή μέσα στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν μπροστά στην πατρίδα μας, που έπρεπε αυτά τα δύο κόμματα που αντιπροσώπευαν περίπου το 80% να δώσουν εκείνη την ειρηνική λύση ενωμένα και ήταν εκείνη η παράμετρος, η σκληρή που με έφερε να βρεθώ εκτός πολιτικής αφού προσπάθησα για 1,5 χρόνο, 2 χρόνια να πω αυτά που έπρεπε να γίνουν μαζί με άλλους ελάχιστους συναδέλφους τότε στη Βουλή που δεν τις ακουστήκαμε. Να πάμε όλοι μαζί, όπως πήγε η Ισπανία, όπως πήγε η Πορτογαλία, όπως πήγαν οι αδελφοί μας οι Κύπροι και να τελειώσουμε σε 2 και 3 χρόνια. Και εδώ πετύχαμε το ακατόρθωτο. Να δημιουργήσουμε πάλι ένα ρεκόρ, Guinness θα το έλεγα, που δεν ξέρω αν άλλη φορά συμβεί, 9 χρόνια μνημόνια. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο 9 ετών μνημόνια. Δηλαδή φτωχοποίηση και δυσκολίες της ζωής των πολιτών. Αυτά μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Δυστυχώς δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Εμένα η συνείδησή μου έχει βάλει σε κόκκινο που λέμε. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ και βρέθηκα εκτός αφού αναζήτησα λύσεις, γιατί δεν ήθελα να παραδώσω τα όπλα μαχητή, μη μου πούνε ότι δεν αγωνίζομαι και φεύγω και λιποτακτώ. Προσπάθησα, δεν ήταν δυνατόν αυτό. Εγώ όταν ήρθε η ώρα και έπρεπε να γίνουν ορισμένα πράγματα, είπα κι αν είναι ακόμη για το καλό της πατρίδος μου, ας γίνουν χωρίς εμένα. Είναι η γνωστή φράση της Διδός Σωτηρίου, η οποία την έχει πει πολλές φορές. Κι αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει χωρίς εμένα. Καλύτερο όπως μου λέγαν τότε. Και δυστυχώς εγώ επαληθεύτηκα. Και το λέω και αυτό μπροστά σας. Γιατί έζησα και μια παραγνώριση και μια κατάφορη αλήθεια στο πρόσωπό μου. Γιατί οι πολίτες δεν κατανοούν, γιατί χάθηκε η πολιτική.
χάθηκαν τα πολιτικά νοήματα εκείνα που πρέπει να τα βρουν και με αυτά να συγκρίνουν πολιτικούς και πράξεις πολιτικών. Γιατί ο Κιλτίδης έφυγε, γιατί πήγε να κάνει αυτό, γιατί πήγε να κάνει αυτό. Μα εγώ κλώτησα καρέκλες. Εσείς με είχατε βασιλιά, αυτοκράτορα βουλευτή. Ήμουνα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο πρώτος βουλευτής της Ελλάδος, αναλογικά με τους ψήφους, με τη μονοσταυρία και τον πληθυσμό του νομού μας. Εγώ δεν πήγα σε αξιώματα, δεν πήγα να γίνω κάτι άλλο. Είχα αυτό που μου δώσατε, τα προνόμια, την εξουσία, τη θέση, την καρέκλα, όλα και τα κλώτησα. Δεν έκανα κάτι άλλο. Και έμεινα εκτός όταν είδα ότι χτυπάω τοίχο, ότι δεν μπορώ να προχωρήσω πλέον. Με αυτές τις παρακαταθήκες επανέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα, σε αυτές τις εκλογές και το 19 και τώρα. Δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν υπάρχει ο κοινός τόπος των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες διεκδικούν να κυβερνήσουν την πατρίδα που να έχουν έναν μέγιστο κοινό τόπο. Θα ήθελα πάντοτε να υπάρχει. Είμαι διαπλήσιος κήρυκας. Κήρυκας ο οποίος με πάθος υπερασπίζομαι ότι δεν πρέπει να διαιρούνται Έλληνες. Δεν έκρυψα ποτέ ότι μεγάλωσα με αυτή την ταυτότητα και κορονίδα μου την εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να με κατανοήσουν κάποιοι πως εγώ που διακηρύττω και με κατατάσσουν όπως με κατατάσσουν, μ' αγκαλιάζουν οι αριστεροί, μ' αγκαλιάζουν οι άνθρωποι του Πασό και ούτω καθεξής. Γιατί δεν διήρησα ποτέ, δεν μπορούσα να διαιρέσω όταν από μικρός πίστεψα σε αυτά που πίστεψα ότι πρέπει οι Έλληνες να πορεύονται μαζί. Και ότι οι διαφορές μας βρίσκονται κάπου αλλού που δεν θα επισέμβω εγώ ποτέ σε αυτή την παράμετρο. Έχουμε μπροστά μας δυστυχώς δύο κόσμους που συγκρούονται. Έχουμε μια κοσμοθεώρηση δική μας, της παράταξής μας, η οποία όσο και αν εκφυλίζεται, όσο και αν ακυρώνεται καμιά φορά και πράγματι δέχεται και την κριτική ημών των ιδίων από εμάς τους ίδιους, λοιπόν, παραμένει όμως τα θεμέλια εκεί στέρεα, ότι πιστεύουμε σε αυτό που αποκαλούμε έθνος, που η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα που το αποτυπώνει με πολιτιστικό περιεχόμενο. Εμείς δεν την αποτυπώνουμε την έννοια του έθνους με τον άτσι νατσιόν, το λατινογενές, που είναι η το γένος, η φυλή. Έχουμε άλλη έννοια για τη βιολογική ταυτότητά μας. Έχουμε το γένος, τη φυλή, τη ράτσα γιατί όχι και ούτω καθεξής. Όπως είπε ο μέγιστος Καζαντζάκης. Το έθνος όμως, κατά το έθνος έθνος, το έχουμε ως πολιτιστική παρακαταθήκη των προγόνων μας στο Δημεκές. Η παράταξή μας το έχει κορονίδα αυτό. Ως μέγιστο αγαθό το οποίο πρέπει να υπηρετηθεί. Τιμούμε την πατρίδα ως τον πατέρα μας η γη. Σας τα έχω πει, σας τα έχω διακηρύξει πολλές φορές. Τιμούμε την ελληνική κοινωνία, αλλά τιμούμε και την ελεύθερη δημιουργία. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη ούτε σοσιαλιστές να ονομαστούμε, ούτε και φιλελευθερίζοντες να ονομαστούμε. Εμείς είμαστε λαϊκή παράταξη, αταξική και διαταξική. Εμείς δεν διαιρέσαμε σε κεφαλαιοκράτες και προλεταρίους, όπως πράττει ο κομμουνισμός. Δεν διαιρέσαμε, όπως λέει ο σοσιαλισμός, σε έχοντες και μη έχοντες. Δεν διαιρέσαμε τους ανθρώπους ή δεν θελήσαμε να τους ομογενοποιήσουμε, όπως λένε κάποιοι φιλελευθεριστές, ότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός που θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών, επομένως δεν χρειάζονται τόσο και τα σύνορα, δεν χρειάζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα. Εμάς το περιεχόμενό μας την ελευθερία την έχει μέσα ως φρόνημα, την έχουμε ως DNA μέσα μας και το κουβαλάμε την ελεύθερη δημιουργία, αλλά η πια αυτή που θα υπηρετεί το έθνος, την πατρίδα, την κοινωνία, την πολιτεία. Και προπάντων σας είπαμε αυτό το μεγαλείο της ιδεολογίας μας που γι' αυτό και ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ακούτε όλοι σας, χρόνια στη Νέα Δημοκρατία γεννημένοι περισσότεροι. Λαϊκό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκει στην ομάδα της αριστεράς, στην ομάδα της σοσιαλιστική ή στην ομάδα των φιλελευθέρων. Ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως το αποδίδει αυτή τη διάσταση που σας την παραδίδω και είναι η μεγαλειώδης διαφορά μας, η μη διαίρεση των ανθρώπων σε πλούσιους και φτωχούς, σε γράμματους και αγραμμάτους ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς αφήνουμε το φρόνημα της ελευθερίας να διαμορφώσει αυτή την κατάσταση μέσα στην κοινωνία, αφού όμως έχουμε το πλαίσιο του έθνους και της πατρίδας.
Εμείς έχουμε αυτή την κοσμοθεώρηση, κατά βάση. Έχουμε όμως απέναντί μας από το 19, που το λέω κακή τη τύχη, προφανώς και σέβομαι την επιλογή των πολιτών, βρέθηκε ένα κόμμα το οποίο αντιπολιτευόμενο, όπως συνήθως γίνεται με τα μικρά κόμματα, τα οποία καταθέτουν απόψεις οι οποίες καμιά φορά ξέρουν ότι δεν θα χρειαστεί να έρθουν για να τις εφαρμόσουν. Και μπροστά μας έχετε, κρατήστε το αυτό και για ένα άλλο επιχείρημα που θα σας πω στο τέλος για τα λεγόμενα μικρά κόμματα. Και ξαφνικά διωγγώθηκε από παραλήψεις, από στρεβλώσεις και το 4-6% είναι 36%. Και βρέθηκε να κυβερνήσει. Και προφανώς όταν βρέθηκε να κυβερνήσει δεν ήξερε να κυβερνά. Πρώτον. Δεύτερον, είχε μία κοσμοαντίληψη εντελώς διαφορετική. Ότι τα σύνορα δεν είναι ανάγκη και να φυλάσσονται. Ας πούμε όποιοι θέλουν. Μας ενώνουν, αν το θέλετε, κοινά ανθρώπινα ιδεώδη. Εμείς δεν τα αρνούμαστε τα ανθρώπινα ιδεώδη. Αλλά πάνω απ' όλα σεβόμαστε όμως την προέλευσή μας, την καταγωγή μας και τους κόπους και τους φόρους και τις θυσίες και το αίμα αυτό που μας γέννησε και μας έδωσε αυτή τη ζωή. Αυτή είναι η τελευταία διαφορά. Βρεθήκαμε επομένως σε αυτούς μπροστά, οι οποίοι ξέρετε και στα πρακτικά ζητήματα ακόμα τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή να καταστεί η ασφαλιστική εισφορά φορολογία. Πόσο εισόδημα έχεις? Ήμασταν υπερήφανοι, ξέρετε, από την παρακαταθήκη του νεοελληνικού κράτους προπάντων μετά το 1950, μετά τις δοκιμασίες που ζήσαμε, τις κατοχές και τις ανομαλίες. Ήμασταν υπερήφανοι, ξέρετε, γιατί είχαμε ένα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που ίσως να ήταν και πρωτοπόρο στην Ευρώπη και στην ανθρωπότητα. Είχε την κοινωνική διάσταση σε μέγιστο βαθμό. Είχε τη συνεισφορά του κράτους, ξέρετε. Είχε τη συνεισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου. Και πάντοτε ερχόταν και συμπλήρωνε το κράτος με ό,τι χρειαζόταν για να υπηρετηθεί η υγεία των πολιτών και η κοινωνική ασφάλιση. Λοιπόν, και ήρθαν αυτοί με το δικό τους το θεώρημα και κατέστησαν την εισφορά του ΕΦΚΑ, που θα το πω πιο απλά για να το καταλάβετε, ότι θα είναι αναλογική με αυτό που θα κερδίζεις. Αν κερδίζεις, παράδειγμα τους χάρη, 10.000, θα δώσεις εισφορά 1.000. Αν κερδίζεις 100, θα δώσεις 10. Μα αυτό δεν είναι κοινωνική ασφάλιση. Αυτό είναι φορολογία. Δεν είναι πολιτική. Βρίσκεται δηλαδή στην παράκρουση της πολιτικής, έξω από τα δικά μας τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκρουση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι σύγκρουση δύο κόσμων. Είναι δύο κόσμων αντιλήψεις διαφορετικές. Και δυστυχώς, αντί να συνετιστούν και με την απώλεια της εξουσίας και βήμα-βήμα να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα προς μια σοσιαλδημοκρατική πορεία, θα έλεγα έτσι, με την άδεια τη δική τους, γιατί δεν με ενδιαφέρει να ανακατεύομαι με τα δικά τους πράγματα και δεν πρέπει. Λοιπόν, αντί να πράξουν αυτό, συνεχίζουν με ένα μονότονο τρόπο να λένε τα ίδια πράγματα που λέγανε και πριν από το 19, να μην διδάσκονται από αυτά τα οποία έζησαν με την ανεπάρκειά τους, που δεν είχαν τη γνώση, είχαν άγνοια για το πώς κυβερνείται μια χώρα και προπάντων είχαν το περιεχόμενο αυτό που άγγιζε διεθνιστικές και άναρχες αντιλήψεις. Και στην παιδεία και σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της ζωής μας. Ότι είναι κάπως παροχημένα, για ποιο λόγο τώρα να κάνεις το σταυρό, για ποιο λόγο να διδάσκεσαι τη χριστιανική πίστη, μα εμείς τη χριστιανική πίστη, κοιτάξτε, η παράταξή μας δεν την έχει ως μία θρησκεία. Η παράταξή μας την έχει και η ελληνική πολιτεία την έχει ως μεταγγισμένη μέσα στο έθνος μας, μέσα στον πολιτισμό. Και είπα στο κελκής και σας εξήγησα γιατί δεν τολμά κανένας, ακόμα και διεθνιστής, ακόμα και η Σεριζέη όταν ήρθε στα πράγματα, να αλλάξει το προήμιο του Συντάγματος για την ομοούσιο Αγία Τριάδα. Γιατί η ελευθερία και το νεοελληνικό κράτος έγιναν εν ονόματι αυτών των δύο εννοιών. Της πίστης της Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης και την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτά τα δύο. Αυτά δεν διαπραγματεύονται. Και κατά το νομικό δίκαιο, ξέρετε, και φιλοσοφώντας ακόμα οι νομικοί, δεν μπορούν να το ακυρώσουν αυτό. Γιατί το θεμέλιο το κράτος υπάρχει γιατί έγινε με αυτή την παρακαταθήκη. Έτσι λοιπόν, τα λέω αυτά όχι για να φλιαρώ και να φιλολογώ ή να φιλοσοφώ λίγο περισσότερο, που έχω και μία έφεση, δεν το κρίνω προς αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θεμελιώνεται ποτέ, ξέρετε, κάτι σωστό ως θεώρημα,
ως εφαρμογή, ως εφαρμοστική πράξη, αν δεν θεμελιωθεί πάνω σε μια αναζήτηση, σε μια διαλεκτική, σε μια σύγκρουση του όχι και του ναι, για να δεις πού συγκλίνει η αλήθεια και πού πρέπει να περπατήσει. Σας τα λέω για να σας αποδείξω έμπρακτα ότι δεν το διακηρύττω ως ένας νεοδημοκράτης που πολιτεύεται, που ανήκει σε αυτή την παράταξη και εξακοντίζει αυτή την διάσταση της πολιτικής συγκρούσεως στις προσεχείς εκλογές για να μπορέσει να συσπυρώσει τους ανθρώπους που πρέπει να ψηφίσουν και να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι υπαρκτό γεγονός αυτό. Είναι αυταπόδεικτο γεγονός. Επομένως, νομοτελειακά, ξέρετε, βρισκόμαστε πάνω με αυτή την παράμετρο μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και σε ποια άλλη παράμετρο που τη ζήσατε τα τελευταία χρόνια? Την παράμετρο των μικρών κομμάτων. Όλοι με ξέρετε ότι δεν με έλκουν εμένα, ούτε τα μεγάλα κόμματα, ούτε εξουσίες. Από μικρό παιδί, μόνο τέτοια δεν έκανα στη ζωή μου. Ό,τι έλεγε η πίστη μου και η ιδεολογία μου, εκείνο ακολουθούσα. Απλούστατα, όπως σας είπα, κατά τον ένα συμβιβασμό, πρέπει να δεις κάποτε στην οριμότητά σου, όταν έφτασα και σε αυτήν, ότι πρέπει να πολιτευτείς εντός ενός πλαισίου που μπορεί αυτό που θέλεις εσύ να προσφέρεις να έχει και τη δυνατότητα να το προσφέρεις. Και αυτό στο δίνει η δυνατότητα που υπάρχει μέσα σε ένα κόμμα που μπορεί να ασκήσει εξουσία και να πολιτευτείς εκεί, αλλά χωρίς να ακυρώσεις ποτέ τα πιστεύω σου και τις ιδέες σου. Έτσι λοιπόν βρέθηκα και εγώ και εντάχθηκα. Εγώ δεν είμαι δημιούργημα, ξέρετε, μιας κομματικής νεολαίας. Εγώ είμαι ενός νεολαίστικου κινήματος με αυτό το αξιακό σύστημα που σας κατέθεσα. Έτσι βρέθηκα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, κάπως αργά, έδωσα τις μάχες μου τότε, επί αημίσου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο με συνέβαινε και κάτι το οποίο συνέβαινε κατά έναν παράδοξο τρόπο, και όσες φορές συζητούσαμε γιατί στην κυριολεξία με θεωρούσε το πέμπτο του παιδί, λοιπόν η αγάπη του ήταν ασύγκριτη, δεν το συζητάμε, λοιπόν γιατί από το 1974 εγώ είδα την ταυτότητα, την διαφορετική. Εγώ πίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας συνεπής πολιτικός, ο οποίος ό,τι διακήρυξε εκείνο συνέχισε να πιστεύει. Και με συνέδεσε έτσι άρρηκτα, χωρίς καν να τον γνωρίζω, κατάσταση η οποία δεν θέλω να σας την πω τώρα, κατηδία καμιά φορά όταν συζητάμε, θα σας πω τι έπραξα σε κάποια στιγμή της ζωής μου. Που όταν του το είπα, λέει, εσύ ήσουν με την ομάδα σου τους νέους. Εγώ ανήκα σε άλλο κόμμα και όταν μιλούσε με τον παππού ο Μητσοτάκης, εγώ πήρα τους νεολαίους και πήρα του άμε, εγώ μιλάει ο αρχηγός μου. Λοιπόν, και τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν είχε καμία δύναμη τότε μεγάλη το κόμμα, ξέρετε, του 1977 και τα θυμόταν έντονα αυτά εκεί στη διαγώνηση στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας τα λέω αυτά γιατί έχουμε και το δεύτερο θέμα των μικρών κομμάτων. Δεν είμαι εναντίον των μικρών κομμάτων. Δεν είμαι εναντίον όμως πότε. Όταν αυτά φέρουν ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που καλύπτει ένα κενό ιδεολογικό στην πολιτική ζωή της χώρας, γιατί αυτό είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι η πορεία διαμέσου των κομμάτων, τα οποία όμως να έχουν σχετικά ευδιάκριτες διαφοροποιήσεις. Να γίνεται αυτή η ιδεολογική κατάθεση πολιτική θέση και όταν έρχονται οι εκλογές, προφανώς να προκύπτει από την ιδεολογία, την πολιτική θέση, η προγραμματική θέση η οποία πρέπει να κατατεθεί μπροστά στους πολίτες για να επιλέξουν οι πολίτες. Τα μικρά κόμματα, δυστυχώς στην πατρίδα μας, δεν διακρίθηκαν προς τούτο πλην του αρτηριοσυντηρητικού και γραφειοκρατικού κομμουνιστικού κόμματος. Βρέξει χιονίσει, δεν θα θέλει να κυβερνήσει, τα ίδια θα λέει πάντοτε, τα ίδια θα πράττει πάντοτε και από εκεί και ύστερα ένας Θεός ξέρει τι σκοπεύουν και πού θέλουν πράγματι να πάνε και να υπηρετήσουν τον πολίτη και την πατρίδα. Λοιπόν, τα μικρά κόμματα τα είδατε πώς εμφανίστηκαν στην πατρίδα μας. Δυστυχώς και δεν μπορώ εγώ να μην το καταγγείλω αυτό. Όλα αφήσαν το μουτζούρι τους σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πονεμένη πατρίδα. Για ψάξτε και βρείτε τους. Πού είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός? Πού είναι η Δημάρ? Πού είναι το ποτάμι? Πού είναι ακόμα οι τελευταίοι? Πουθενά. Πού είναι οι ανεξάρτητοι έρευνες? Όταν εγώ φώναζα και έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κόμμα μόνο με μία ψήφο μέσα στην Βουλή άνευ ιδεολογικού περιεχομένου, θεωρούμουν ότι είμαι ένας υπερβολικός της πολιτικής θεωρητικής φιλοσοφίας. Πώς είναι δυνατόν? Τι κάνανε αυτά?
άλλα βάλαν το μουντζούρι τους στα μνημόνια, άλλα βάλαν το μουντζούρι τους στην τραγωδία της πατρίδος μας και της Μακεδονίας μας. Ψάξε, βρείτε τους τώρα εσείς. Βρείτε τον Καμένο, βρείτε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Βρείτε τους ποταμίσιους. Έγινε όμως η πράξη. Και κάποτε αυτά πρέπει να είναι διδάγματα ισχυρά. Ότι ναι, δεν έχω τίποτα με κανένα μικρό κόμμα το οποίο εμφανίζεται με μια ιδεολογική ταυτότητα και περιεχόμενο. Όχι με καταγγελτικό λόγο. Καταγγέλω αυτό, είμαι αντίθετος αυτό, αυτό με εξοργίζει, αυτό το βρίζω, αυτό το κλωτσάω, αυτό το... Δεν είναι πολιτική αυτή. Θα είμαι ο τελευταίος που θα τους ακυρώσω για άλλους λόγους. Εγώ τους ακυρώνω κατά την πολιτική θεώρηση και πρακτική που πρέπει η πολιτική, προπάντων η πολιτική και οι πολίτες να συγκρίνουν και να προχωρούν. Έτσι λοιπόν θέλω να σας θυμίσω σε αυτό το συγκριτικό πεδίο, γιατί κοιτάξτε, άγγελοι και διάβολοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κόμματα με ιδεολογίες, με θέσεις πολιτικές, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα συγκρίνουμε. Έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στη σύγκριση των υπαρχών των κομμάτων και να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει σε αυτά που πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν λέμε στο συγκριτικό πεδίο, για να θυμηθούμε ποια ήταν η πολιτική των προκατόχων της σημερινής κυβερνήσεως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και ποια ήταν η δική μας, με τις όποιες δυσκολίες, με τις όποιες αμέλειες, τα όποια γιατί όχι λάθη τα οποία έρχεστε και μου τα εκμυστηρεύεστε, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δόξα τω Θεώ γεννήθηκα και ζω μαζί σας και δεν είμαι κανένας που θα τα δω από πάνω και επιπόλαια και δεν είμαι και κανένας που δεν σηκώνω το ανάστημά μου και τη φωνή μου όταν βλέπω ότι αγγίζει τη συνείδησή μου το κόκκινο και χτυπάει κόκκινο. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε αυτό που παρέλαβε, έφερε την αρχή της κανονικότητας. Άρχισε η χώρα να μοιάζει με μια κανονική πολιτεία. Άρχισε να λειτουργεί συντεταγμένα. Δεν θα πω μόνο αυτό που λέει κατά κόρον, που για μένα είναι κάτι απλό τεχνολογικό όσον αφορά την ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών, το οποίο όμως δεν πάει να είναι ένα ευεργέτημα για τους πολίτες και για τη ζωή τους. Θα σας πω εγώ τα θεμελιώδη. Αυτά τα οποία έγιναν για να απαλύνουν τα βάρη τα δυσβάσταχτα ή να ενισχύσουν βήμα-βήμα στο βαθμό που μπορούν, διότι είχαμε την τραγωδία και της πανδημίας και της ακρίβειας. Δεν μ' αρέσει εμένα, ξέρετε, να δικαιολογώ το κόμμα μου, την κυβέρνησή μου, βάσει κάποιων γενικόλογων, αόριστων αιτιολογιών, ότι πάντα οι άλλοι στένε, αλλά εδώ υπήρχαν συγκεκριμένες διεθνείς καταστάσεις, αρνητικές, όπως είναι η πανδημία, όπως είναι η ακρίβεια. Εκεί τότε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδειξε αυτό που σας είπα το 2019. Όσοι με ακούσατε και το 2019 κάπου εδώ δίπλα μίλησα, μία από τις 50 ομιλίες και παραπάνω που έκανα, επανελάβανα το 2019. Χωρίς να χαϊδεύω τα αυτιά, χωρίς να θέλω να φαίνομαι αριστός προς τον πρόεδρο τότε, Κυριάκο Μητσοτάκη, που έγινε τώρα Πρωθυπουργός, ότι εξ όσων γνωρίζω και τον γνωρίζω καλά, θα γίνει ίσως ο καλύτερος πρωθυπουργός της παράταξής μας στα οικονομικά και στη διοίκηση. Και έλεγα τότε, τα θυμάμαι τα λόγια μου σαν χθες, έλεγα ότι εύχομαι και προσεύχομαι στα κοινωνικά ζητήματα και όπου χρειαστεί να συνταχθεί με τη συνισταμένη αυτής της παράταξης. Όχι με αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις που είναι θεμητές σε ένα μεγάλο λεγόμενο πολυσυλλεκτικό κόμμα που ακούγεται. Και πράγματι, όταν ήρθε η ώρα, εκτός από το ελεύθερο φρόνημα της δημιουργίας και την ελεύθερη διαδικασία που άσκησε ως πολιτική όταν υπήρχαν οι καλές συνθήκες, τότε επέδειξε και την κοινωνική διάσταση της φροντίδος. Στήριξε αδυνάμους. Δυστυχώς, ξέρετε, αυτή η στήριξη φάνηκε να μοιάζει λίγο με την επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης το έχει αυτό στα κύτταρά της ή στην πρόθεσή της να τα εφαρμόσει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν όμως με την πανδημία πρέπει να εξοδευτούν δισεκατομμύρια και φτάνουμε σε δυσθεώρητα ύψη, όταν με την ακρίβεια πρέπει να στηριχθούν για την ενέργεια
για τα τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο, άνθρωποι οι οποίοι θα λιμοκτονούν και δεν μπορούν να κινήσουν την αγορά, ήταν υποχρεωτικό αυτό να έρθει και να δείξει την δεύτερη παρακαταθήκη της παράταξης, της κοινωνικής φροντίδος. Εμείς ως παράταξη με ρίζες βαθιές δεν χαβαλήσαμε ποτέ την ευαισθησία και τη φροντίδα του πολίτη στην αριστερά, στους σοσιαλιστές και σε οποιουσδήποτε άλλους. Είμαστε η παράταξη που το αποδείξαμε. Είχαμε κοινωνική φροντίδα τις ανύποπτους χρόνους, όταν ακόμη ξέρετε δεν υπήρχαν οι έννοιες αυτές στην πολιτική, που εφευρέθηκαν κατά κάποιο τρόπο με έναν νεολογισμό του Πασόκ τότε και του Ανδρέα Παπανδρέου. Η παράταξη αυτή είχε σπίτια των κοριτσιών, είχε εκπαιδευτικά σπίτια των νέων παιδιών, είχε νηπιοτροφία σε ανύποπτες εποχές του 1950 και του 1960. Είναι άγνωστες πτυχές που δυστυχώς δεν τις ανέδειξε η παράταξή μας, όπως έπρεπε. Και ήταν αυτά που κράτησαν την κοινωνία όταν υπήρχε η ανέχεια και η δυστυχία. Έτσι λοιπόν, σηκώσαμε το ανάστημά μας, ξαναβρήκαμε το ρυθμό μας για τους εξοπλισμούς, προστατέψαμε τα σύνορα θαλάσσια και στην στεριά, στη θάλασσα και στη στεριά, διορίσαμε για πρώτη φορά μετά από άραγε πόσα χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, 24-25 χιλιάδες εκπαιδευτικούς που είχε να γίνει αυτό, δεν ξέρω από πότε. Κάναμε μια αύξηση του μισθού, προσπαθήσαμε για τη σύνταξη, όσο και αν δεν είχε το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί διορθωτικά, και το βλέπουν κάποιοι τώρα ότι έρχεται διορθωτικά, έστω αυτό που μπορούσε να δοθεί από το περίσσευμα, όχι από αυτό που δεν έχεις. Όχι η τραγωδία, ξέρετε, του Πασόκ, από εκεί που δεν είχαμε, δημιουργήσαμε την κατάσταση αυτή του υπερχρέους και βήμα-βήμα γιγαντώθηκε και μέσα στην πολιτική λέλαπα, ξέρετε, γιατί δεν θέλουν μόνο αυτοί που κυβερνάνε. Φταίει και αυτοί που αντιπολιτεύονται. Όταν κυβερνάει ένας και η αντιπολίτευση σηκώνει συνεχώς τα πλακάτια, αύξηση 20%, 10% εδώ, 20% εκεί, είναι δεδομένο ότι δημιουργείται μια συγκρουσιακή κατάσταση που πρέπει να τη διαχειριστεί αυτός που κυβερνάει. Και τότε έρχονται πάντοτε οι αυξήσεις, έρχεται η υπερχρέωση και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Λοιπόν, έτσι και τη φύλαξη των συνόρων την έχουμε και αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν. Τώρα, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Αξιούπολη, μια ιστορική έδρα ενός ιστορικού δήμου. Ξέρω καλά και το ζω στο πετσί μου χρόνια, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ, ξέρετε, να αποποιηθώ το περιεχόμενό μου και τι κατέθεσα στη ζωή μου τουλάχιστον 40 χρόνια και ως κομματικός στέλεχος και κατόπιν με την ιδιότητα την όποια πολιτική είχα. Είμαι ο ένας και μοναδικός που μιλάω εδώ και 40 χρόνια για μια υπαιθροκεντρική πολιτική. Για έναν γεώργο διατροφικό τομέα που είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Όχι μονομερός ο πρωτογενής τομέας. Γι' αυτό και ο Απόστολος ο Ζησικώστας, όταν ήρθε η ώρα και ήθελε να πράξει, να συσταθεί η αγροδιατροφική σύμπραξη, έχοντας τις μνήμες εκείνες που άκουγε τότε ως βουλευτής νέος τότε μέσα στη Βουλή από εμένα, μου λέει αυτό που λες με συγκινεί και θέλω να το υλοποιήσεις. Και ανέλαβα και ήμουν επί 7 χρόνια σχεδόν πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί ανέδειξα τον γεωργοδιατροφικό τομέα, όχι τον πρωτογενή τομέα μόνον μονομερός, που για να υπάρχει και να υπάρχει πάντοτε ζωντανός, θα πρέπει να υπάρχουν και τα τρία άλλα επίπεδα του γεωργοδιατροφικού τομέα. Να υπάρχει η μεταποιητική διατροφή, να υπάρχει και η εμπορία και η εξωστρέφεια. Τότε έχει τύχει ο πρωτογενής τομέας. Ήταν στο 60 και στο 70% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος ο πρωτογενής τομέας. Πριν 3-4 δεκαετίες. Και βήμα-βήμα έφτιανε. Ξέρετε που έχει φτάσει τώρα. Στο 3,8% του ΑΕΠ. Ενώ ο γεωργοδιατροφικός τομέας ξεπερνάει το 30%. Είναι μακράν η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας. Έπεται ο τουρισμός, ακόμα και αυτός ο τουρισμός που τόσα μας δίνει αυτά τα δύσκολα χρόνια, έπεται του γεωργοδιατροφικού τομέα. Επομένως, είναι ανάγκη κάποτε να σηκωθούν κάποιες φωνές, να ακουστούν κάποια έτσι, ζητήματα προς επίμηση, τα οποία όμως θέλουν μια ομόθυμη στήριξη μια ομάδα τουλάχιστον, η οποία και να ξέρει και να μπορεί.
ζούμε εδώ την ερημοποίηση αυτής της περιοχής, της ευρύτερης, όπως παντού. Όχι μόνο ερημοποιήθηκαν, είπα μια πιο βαριά κουβέντα κάποτε, έχουν ξεθεμελιωθεί. Και εννοώ ότι έχουν ξεθεμελιωθεί, γιατί σε λίγο δεν θα έχουν ούτε εκκλησία, αφού δεν θα έχουν παπά. Δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν καφενεία. Έχει ξεθεμελιωθεί κάθε ίχνος ποιοτικό της ζωής. Πόσα χρόνια με ακούγατε όσοι είστε μέσα στα πολιτικά πράγματα να λέω αυτό, από τότε όταν ξεκίνησε η μεταρρύθμιση δίθεν του Καποδίστρια, ότι αν δεν εξομοιωθεί η ζωή των πολιτών στην Ήπεθρο με αυτή τουλάχιστον των μεσαίων πόλεων, των μικρών πόλεων, ματαιοπονούμε ότι μπορούμε να συγκρατήσουμε τους πολίτες στην Ήπεθρο. Όταν αυτοί δεν θα έχουν γιατρό, δεν θα έχουν σχολείο, δεν θα έχουν εκκλησία, δεν θα έχουν υπηρεσίες, δεν θα έχουν ασφάλεια, αστυνομία και όλα αυτά τα αγαθά, τα οποία πρέπει μια πολιτεία ισομερώς να παρέχει στους πολίτες. Είναι όμως βαρύ θέμα αυτό. Κρατήστε το μόνο ως μία αναφορά που σας κάνω σήμερα. Εμφανιζόμενος στην πολιτική πραγματικότητα και του νομού μας και της πατρίδος μας, αυτόν τον καιρό είχα διαπιστώσει πράγματα, όχι αυτόν τον καιρό με την έννοια του τώρα, αλλά και λίγα χρόνια πιο μπροστά, ότι εδώ συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα αγγίζει κανείς. Μου τα λέγαν κάποιοι φίλοι, εγώ προσπάθησα και εγώ σε μερικές στιγμές, ξέρετε, να τα ξεπεράσω δίνοντας μια βοήθεια κατά την ευαισθησία μου. Εννοώ δηλαδή αυτά τα παιδάκια εδώ, τον Ρωμά που είναι εδώ έξω. Εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε στο νομό μας έτσι ακριβώς αποτυπωμένο θέμα καταβλισμών με αυτή την τραγική εικόνα. Ξέραμε ότι έχουμε τα προβλήματα της ενσωμάτωσης στις δυο κατεξοχήν περιοχές που δεν θέλω να τις αναφέρω, που δόξα τω Θεώ βήμα-βήμα ενσωματώνονται μέσα στο νομό μας, μέσα στην κοινωνία, αλλά δεν το ήξερα. Λοιπόν, όταν το είδα με τα μάτια μου, σηκώθηκε η ψυχή μου απάνω. Και είπα, ή αυτό θα τελειώσει, ή εγώ θα τελειώσω πολιτικά. Εάν με το καλό, με τη στήριξή σας και τη δύναμή σας φτάσω εδώ. Και τότε προέκυψε ένα άλλο θέμα, το οποίο ενόχλησε κάποιος και δεν ξέρω γιατί. Προέκυψε να με ζητάνε στο κινητό, ξέρετε, Messenger, Viber, να στέλνουν μηνύματα αυτοί που έχουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις εδώ. Είχα μία γνώση εγώ πριν λίγα χρόνια, ένα τραγικό συμβάν που δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι πολύ τραγικό και ξεπερνάει τα όρια της στοιχειώδους συμπεριφοράς πολιτικών προς πολίτες, αλλά δεν περίμενα ότι είναι σε τέτοια τραγικότητα η κατάσταση. Όταν μου στείλαν όμως και με προκάλεσαν, γιατί εμένα ξέρετε πολλές φορές με προκαλούν από το χαρακτήρα μου, επειδή μιλάω δυναμικά, μιλάω ξεσπαθώνω που λέμε, λοιπόν, με προκάλεσαν. Λέω, πότε θέλετε, θα έρθω. Μέσα στην 2-3 μηνύματα. Πηγαίνω, Τετάρτη πρωί, πριν 2 εβδομάδες. Τους βλέπω και εκεί ακούω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να μην δεν τα καταγγείλω, δεν μπορώ να μην δεν τα καταθέσω μπροστά σας. Είναι δυνατόν αυτή η περιοχή να είναι περιοχή Natura, αφού χωροθετήθηκε ως βιομηχανικό πάρκο, όχι ως βιομηχανική περιοχή, να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως είναι το Λάκωμα, να σας πω. Δηλαδή πάτε τώρα στο Λάκωμα και πείτε εδώ είναι Natura. Θα σας πάρει ο διάβολος και θα σας σηκώσει. Και εδώ είναι 7 χρόνια, δεν νοιάζεται κανένας για αυτό το ζήτημα. Ίσα ίσα το αφήσαν και πήγε στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που αν όμοιγένει το πάει στο 5ο τμήμα, που δόξα τω Θεώ από την εμπειρία μου, ασκώντας την τασική πολιτική, τα ξέρω καλύτερα από τον καθένα, με την όποια ευαισθησία και υπερευαισθησία υπάρχει εκεί περί του περιβάλλοντος, τότε αυτά όλα πρέπει να γκρεμιστούν. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται στον αέρα. Και δεν μπορούν να κάνουν ούτε επένδυση. Και εργάζονται εκεί περίπου 200-250 άτομα και μάλιστα, όπως είδα σε μερικά προπάντων έτσι εργοστάσια, βιομηχανίες, πώς να τις πω, βιοτεχνίες, με ένα περιβάλλον απίστευτα όμορφο, γιατί είναι και κολοσσία από πίσω. Πολυεθνικές. Και έτσι λοιπόν είπα ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε αυτό το νομό. Και ξέρετε, αναζήτησα 10 χρόνια τώρα που απουσιάζω. Δεν είχα την πρόθεση υποχρεωτικά να βρεθώ ξανά μπροστά σας. Δεν έχω τέτοια ματαιότητα, ούτε τέτοια μοροφιλοδοξία καμία. Δόξα τω Θεώ, με τιμήσατε, έζησα συγκλονιστικές στιγμές. Λοιπόν, αλλά όταν βλέπω ότι 10 χρόνια αναζητώ ένα έργο το οποίο να είναι, ξέρετε, ας πούμε ένας δρόμος
Σάντας Κιλκής, Κόμος Μαυρονερίου Κιλκής, κτίριο ΤΕΗ, κτίριο ΚΕΝΙ, γέφυρα Αξιού που λύτρωσε τα χωριά μας στο Πάιχο από την πλευρά εκεί. Και δεν βλέπεις κάτι. Και καλά κάνατε και ασκούσατε κριτική σε όλα τα κόμματα που κυβερνούσαν τότε και σε όλους τους πολιτικούς. Αλλά έστω και βραδυπορώντας, σε αυτόν τον νομό γινόταν βήματα. Δεν μπορώ εγώ να ακυρώσω τη συνεισφορά του Αλέξανδρου Αβραμίδη σε αυτόν τον τόπο με τις βιομηχανικές περιοχές που έστησε και όλα αυτά που έγιναν. Δεν μπορώ να ακυρώσω τον Γιώργο τον Φλωρίδη τη φροντίδα που έδειχνε για αυτά τα πράγματα. Όπως δεν μπορώ να ακυρώσω και τη δική μου την προσπάθεια που εγώ δεν σας την κοινοποίησα ότι κατόπιν ενεργειών μου έγιναν όλα αυτά. Αν σας τα παριθμίσω, θα φύγετε μεσαρισμένο το κεφάλι από εδώ. Ποια πράγματα έγιναν και τι έγιναν. Και προφανώς δεν ήταν όλα μονομερό δικά μου έργα, ήταν και με τη συμβολή και νομαρχών και περιφερειακών και τη κυβερνήσεώς μας εκεί που άκουγε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν επομένως αυτά τα πράγματα να περνάνε απαρατήρητα. Έτσι, αναζητούμε τώρα την τουριστική αξιοποίηση, το δεύτερο σκέλος. Κοιτάξτε, δεν θα σας κουράσω, ούτε θα πω ότι ξέρετε όταν με κάνετε βουλευτή ξανά, εγώ θα έχω μαγικά ραβδιά και θα σας κάνω αυτό, θα σας κάνω εκεί. Αλλά δεν δέχομαι την ανυπαρξία ενός οργανωμένου σχεδίου να μην υπάρχει, να υπάρχει παντελώς ανυπαρξία για να επιτευχθεί αυτό. Το λέγαμε τότε, το ξεκινούσαμε τότε, έγιναν κάποια έργα αναπλάσεις με προγράμματα, leader και ούτω καθεξής, είναι δήμαρχος εδώ, καταράκτες και τόσα άλλα. Αναπλάσεις που τις βλέπετε και εδώ, που πράγματι αν συνδεόταν αυτά με υπηρεσίες και με δυνατότητα βιοπορισμού, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Θα σας πω στο τέλος περί αυτού. Θέλω όμως να συγχαρώ και κάποια πράγματα. Να συγχαρώ για κάποια πράγματα κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι εδώ κάποιοι οι οποίοι υπηρετούν και στο ΕΦΚΑ. Βήμα-βήμα, αυτό το ταπεινό γραφιάκι εδώ που όταν ερχόμουν έπαινα μέσα να τους χαιρετήσω. Το υποκατάστημα του ΙΚΑ, βήμα-βήμα όταν ενσωματώθηκε και βρίσκεται υπό την διεύθυνση του ΕΦΚΑ του Κιλκής, τέλος πάντων τώρα για να μην σας τα λέω πολύπλοκα, άρχισε με την παρόντρεση και με την φροντίδα και της κυβέρνησής μας, άρχισε να εκδίδει τις συντάξεις και να εκδίδει αποφάσεις για συντάξεις από το τέλος. Άρχισε δηλαδή πλέον να δίνει συντάξεις, αποφάσεις για τον ΟΓΑ με τα βεβαιότητα. Σας το λέω εγώ που δόξα τον Θεό προστρέχεται πολύ για να βρούμε κάποια λύση. Είναι προσπάθειες δηλαδή που αξίζουν να επενεθούν και να τους συγχαρώ για αυτά τα βήματα που έγιναν και σε αυτή την περιοχή και στον νομό μας γενικότερα. Κοιτάξτε όμως, θα κλείσω με την τελευταία θεματολογία που θέλω να σας παρουσιάσω μπροστά σας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σήμερα που είμαστε στην προεκλογική περίοδο είμαστε στο σημείο μηδέν. Σβήνεται σφουγγάρι, σβήνεται σαν με σφουγγάρι αυτό που υπάρχει και κάποιοι έρχονται, κόμματα και πρόσωπα, να διεκδικήσουν την επιλογή σας. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν υπάρχουν ούτε κυβερνώντες αυτή τη στιγμή, τους συνοδεύει η παρακαταθήκη του έργου τους που διαδραμάτισαν στα 4 χρόνια και τα πρόσωπα προφανώς με ό,τι προσέφεραν και όπως βρέθηκαν σε αυτόν τον τόπο, αλλά σήμερα είναι στο σημείο μηδέν. Για να μην παρερμηνεύονται κάποια πράγματα. Ότι μπορούν να έρχονται και να διατυπανίζουν ότι αυτή τη στιγμή με την ιδιότητα την οποία μπορεί να έχει κάποιος ότι μπορεί να ανατρέψει ή να αναστρέψει καταστάσεις. Είμαστε μπροστά στις εκλογές. Είναι το σημείο μηδέν της επιλογής. Και για κόμμα και για πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, ζητάω όπως ζητούσα παλιά, επίμονα. Ασχέτως κι αν η σύγκρουση ήταν καμιά φορά πέραν των ορίων και σε προσωπικό επίπεδο, να σταματήσει η υποσχεσιολογία και οι εξαπατήσεις. Έχω πει μια βαριά κουβέντα. Εάν οι πολιτικοί δεν ανατάξουν τους εαυτούς μας, όπως έλεγε το αγαπημένο σύνθημα της ΟΝΕΔ, πώς
να αλλάξουμε τον κόσμο αν δεν αλλάξουμε κι εμείς. Εάν δεν ανατάξουμε αυτά τα πράγματα, οι νέοι όχι μόνο θα φεύγουν, όχι μόνο δεν θα προσεύχονται να ακούσουν πολιτικό, αλλά στο τέλος θα συμβούν πράγματα τα οποία δεν θα ξέρουμε για ποιο λόγο γίνονται σε αυτό το τόπο. Είναι η ώρα της ανάταξης. Μετά από αυτές τις εκλογές, που βλέπετε ότι υπάρχει μια γενικευμένη αναστάτωση, εμείς θα αγωνιστούμε για να πείσουμε για το δίκαιο της παράταξής μας και της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό προφανώς τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, αλλά το αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο εάν δεν πείσουμε τους πολίτες με αυτά τα οποία φέρνουμε μπροστά τους ότι πρέπει πάση θυσία να υποστηριχθεί η Νέα Δημοκρατία και να συνεχίσει ως κυβέρνηση να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το σημείο μηδέν όσον αφορά τα κόμματα και ποιος θα κυβερνήσει. Και εδώ υπάρχει η παράμετρος του νομού που σας είπα. Θα σας πω, νομίζω ο Καβάφης το είπε αυτό. Εδώ κατάντησε, ξέρετε, σε αυτό το νομό, πως το έχω σημειώσει, είναι κατάντησε το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Υπάρχει μια καταχνιά. Υπάρχει μια απελπισία. Είμαστε σε εκείνη την κατάσταση που είχαμε βιομηχανική περιοχή Αμφθούσα, είχαμε δουλειές που προχωρούσαν, είχαμε παραγωγικές διαδικασίες και βεβαίως μέσα στο πλαίσιο της καταχνιάς και της ερημοποίησης με τα μνημόνια αναλογικά υποστήκαμε και εμείς ό,τι έχουν υποστεί όλοι οι Έλληνες, αλλά εδώ πήρε διαστάσεις πιο προχωρημένες. Με την απουσία αυτό που σας είπα, του έστω του ενός έργου, και φτάνουμε σε αυτό το σημείο να μην υπάρχει η ελπίδα, που πρέπει να υπάρξει η ελπίδα. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά αυτή πρέπει να είναι χειροπιαστή. Και για να είναι χειροπιαστή, χρειάζεται μία παράμετρος. Και το κόμμα που θα επιλέξετε και τα πρόσωπα που θα επιλέξετε να έχουν πίστη και γνώση. Στο βαθμό που μπορεί αυτό να γίνει. Όσο πιο δυνατά υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, τότε και η Νέα Δημοκρατία μας θα είναι καλύτερη και θα αποδώσει καλύτερα και τα πρόσωπα θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν να διαχέεται διαρκώς στην πολιτική ζωή να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν αγαπούν αυτό που κάνουν. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Τώρα θα σας θυμίσω, σήμερα ένας νεολαίος το είδα στο διαδίκτυο, μου θύμισε τη φράση του Λίγκο, του Αβραάμ Λίγκο, ότι μπορείς οι λίγοι να εξαπατούν για πολύ χρόνο. Οι πολλοί να εξαπατούν για λίγο χρόνο. Πολλοί για πολύ χρόνο δεν γίνεται. Και υπάρχει και μια άλλη φράση και με αυτή θα κλείσω. Και σκεφτείτε την με πολλούς αποδέκτες και βρισκομένους στη διεκδίκηση ενός στόχου σε όλα τα κόμματα, αλλά και τους πολίτες που πρέπει να προσέξουν ότι η άγνοια, ένας προφήτης του ελληνισμού το διατύπωσε, η άγνοια και το ψέμα καταθάπτουν τους λαούς, καταθάπτουν τους λαούς. Αυτά τα δύο πράγματα καταθάπτουν τους λαούς. Η άγνοια και το ψέμα. Όταν δεν γνωρίζεις και διακηρύττεις αορίστως πίστη, είσαι σε ένα μετέωρο βήμα, μπορεί να κάνεις για καθηγητής. Γι' αυτό ξέρετε οι καθηγητές δεν κυβέρνησαν ποτέ την ανθρωπότητα. Μπορεί να διατυπανίζεις μια πίστη ως ιδεαλιστής. Προφανώς καλό είναι να είσαι ηθικοπλάστης. Παραδείγματος χάρη να είσαι όπως ήταν ο αείμνηστος και μέγιστος Λιαντίνης, που στο τέλος οδηγήθηκε σε τραγικό τέλος. Ο πολιτικός όμως, για να είναι πολιτικός με ήθος, ηθική, πολιτική, θα πρέπει πάση θυσία να διαθέτει και την πίστη και τη γνώση και προπάντων να προστατεύεται από αυτά τα οποία δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Γιατί ποτέ πολλοί δεν θα εξαπατήσουν επί πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουν αυτή τη φορά αυτό που θέλαμε και το 19. Και θα είναι ισόφερο και της Πατρίδας και της Νέας Δημοκρατίας και από την Ομού που καταδυνάστε εμένα. Σας ευχαριστώ από την ψυχή μου.